Κάποιοι από εσάς παλιότεροι μπορεί να μας ξέρετε και εμένα που σας μιλάω τώρα, μπορεί και όχι, δεν έχει σημασία. Είμαστε 30 χρόνια άνεσα από το Θεό, 35. Από τζόβερ έχουμε ξεκινήσει και έχουμε φτάσει πια μεγάλοι άνθρωποι. Που γνωριζόμαστε. Δεν είμαστε άγνωστοι. Και αν δεν με έχετε δει, δεν πειράζει, γιατί άλλο συνάδελφο μου στη θέση μου που τώρα θα μπορούσε να ήταν εδώ, αλλά τώρα είναι μέσα και περιμένει με το ζόρι να παίξει. Για εσάς. Έχει αρχίσει τρομοκρατία από χθες. Εάν μπείτε μέσα, συνάδελφοι μου, μας θα παίξουν. Δεν θα σας συρρώσουμε βέβαια τίποτα. Μπήκατε. Δικαιωμάστε. Και μόνο και μόνο για να δείξετε ότι αυτή η στάση στον πολιτισμό είναι βαρβαρότητα. Δηλαδή, τι να κάνει ο εργοδότης κάπου που είναι στιγνός και που ένας εργαζόμενος προσπαθεί να διοικήσει τα δικαιώματά του, όταν παίρνει τέτοια παραδείγματα στον πολιτισμό. Που εδώ ο εργοδότης παίρνει τηλέφωνο τον τέτοιο. Θα είσαι στην απεργία ή δεν θα είσαι. Θα συμμετέχει στην τάση εργασίας σου, μαντίο ή δεν συμμετέχει. Αυτά θέλω να σας πω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ό,τι θέλετε κάνετε, ό,τι σας φωτίζει ο Θεός, ό,τι νομίζετε, ό,τι σας λέει η συνείδησή σας. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τρομοκρατημένους ηθοποιούς. Δεν θα κάνουμε. Εάν θέλουμε να βλέπουμε τώρα τη μεριά των ηθοποιών, είναι πολύ σημαντικά και εμείς. Και εγώ προσωπικά τώρα που λαβήκες και εγώ καλλιτέχνης είμαι, πραγματικά δεν θέλω να βλέπουμε τρομοκρατημένους ηθοποιούς. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ προσωπικά θα αλλάξω την κυρία. Εμείς δεν ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε σε ένα συνεχή αγώνα για να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για ένα μήνα το θέατρο ήταν κλειστό και μας εμπέζανε από εβδομάδα σε εβδομάδα ότι υπογράφουμε. Δεν τους νοιάζει ο πολιτισμός καθόλου. Το μόνο τους πρόβλημα είναι το πώς θα γίνει να μπουν τα μνημόνια μέσα στη σύμβαση. Και αυτονών και της διοίκησης και της διεύθυνσης του θεάτρου εννοώ και τη ίδια τη κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Οι αριστεροί που ήρθαν να καταργήσουν τα μνημόνια πάνε σε όλου του χώρου εργασία και βάζουν τα μνημόνια μέσα στη συμβάση. Μόνο αυτό του νοιάζει. Τίποτα άλλο. Προσπαθούν μέσα του νόμου Βρούτσι Αξιόγλου να μα φορέσουν παντού έτοιμε κλαδικέ συμβάσει. Έτσι θέλουν να κάνουμε και εδώ, μας το έκανε και φέτος μας το ο κύριος Νεφελούπης, ο γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και πέρσι πάλι ο ίδιος, όταν στην Αθήνα κλείναμε τα θέατρα σαν σωματείο για να υπογράψουμε σύμβαση στο ελεύθερο. Όταν ζητάγαμε ότι επιτέλους μετά από τόσα χρόνια μνημονίων όπως λέγατε και αφού οι συμβάσεις επανέρχονται, ζητάμε τη σύμβαση που είχαμε το 2011. Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα ως τοπή για να βρούμε δουλειά. Αυτό κάνουμε συνέχεια. Είμαστε ένας κλάδος με 95% ανεργία και το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα γίνει στα κρατικά θέατρα. Εκεί που υποτίθεται ότι ο πολιτισμός θα έπρεπε, αν μη τι άλλο εκεί, να είναι δικαίωμα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα συνεχίσουν να ισχύουν οι μνημονιακοί νόμοι. Δηλαδή, πώς θα συνεχίσουμε να έχουμε 10% περικοπή, να μην παίρνουμε δώρα, να μην παίρνουμε επιδόματα. Πώς θα γίνει άλλο να υπογράφουμε και άλλο να παίρνουμε. Μόνο αυτό τους νοιάζει. Η αύξηση που έχουμε ζητήσει, την οποία μετά την πήραμε και πίσω και ζητήσαμε απλά και μόνο την ίδια σύμβαση που εδώ και 35 χρόνια υπογράφει το σωματείο μας, αλλά ακόμα και η αύξηση που ζητήσαμε στην αρχή είναι τα λεφτά πολύ λιγότερα από αυτά που βγάσαμε σε εισιτήρια το μήνα που ήμασταν κλειστά. Δεν τους νοιάζουν τα λεφτά. Τους νοιάζουν μόνο τα μνημόνια.